στην έλεγχη της τηλεφωνικής γραμμής, ο πρόεδρος των Βενζινοπολών, ο κύριος Λεκούργος Σαμόλης. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα, καλημέρα κυρία Δομιά. Λοιπόν, εδώ πώς θα προχωρήσουμε, πώς φαίνεται να κινούνται τα πράγματα, κύριε Σαμόλη? Θα προχωρήσουμε όπως προβόμαστε κάθε χρόνο. Δηλαδή? Με δυσκολία λίγο, με καλό προγραμματισμό στο πετρέλαιο θέρμανσης για να περάσουμε τη χρονιά. Για πείτε, τι εννοείτε? Θέλω να πω ότι η τιμή εκκίνησης ξεκίνησε περίπου στο 1,20 έως 1,24, θα το δούμε στην πόλη του Ηρακλείου. Είναι φθηνότερο από πέρυσι. Η τιμή είναι περίπου, πέρυσι ξεκίνησε 1,42 περίπου και κατέληξε στο 1,55. Έχουμε μια διαφορά της τάξης περίπου 30-35 λεπτών προς τα κάτω, δηλαδή 350 ευρώ στο χιλιόλιτρο. Είναι μια χαμηλότερη τιμή. Δεν είναι βέβαια η τιμή ούτε το 1,20. Θα πω ότι είναι μια καλή τιμή. Θα περιμέναμε να γινόταν κάποιες κινήσεις, κάποια πράγματα από την κυβέρνηση, ώστε να μειωνόταν κάτω από το ευρώ τουλάχιστον το πετρέλαιο θέρμασης ως κοινωνικό αγαθό. Τι θα περιμένατε δηλαδή? Κοιτάξτε κύριε Δουργυράκη, έχουμε κάνει πολλές παρεμβάσεις σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία και σαν Ενώσεις Κρήτης. Έχουμε πιέσει και μέσα από την πλευρά μας να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, τουλάχιστον στο πετρέλαιο θέρμασης. Είπαμε ότι η επιδότηση θέρμασης, το επίδομα θέρμασης που δίνεται κάθε χρόνο, περίπου τα μισά χρήματα μένουν στην κυβέρνηση. Δεν φτάνουν στους καταναλωτές όλα τα χρήματα λόγω εισοδηματικών κριτηρίων που τους βγάζει συνήθως έξω. Και κάποια πολλά χρήματα, ουσιαστικά τα μισά χρήματα, μένουν ξανά πάλι στην κυβέρνηση. Εμείς αυτό που ζητήσαμε ήταν να μπορέσει να μπει όλο το ποσό στην αντιδία πάνω, δηλαδή να το βλέπει ο καταναλωτής αμέσως και να έχει μία πτώση της τάξης 15-20 λεπτά και να το ευοδοθούν όλοι. Αυτή είναι η σωστή κίνηση νομίζω. Δεν έγινε όμως πάλι αυτή η κυβέρνηση, δεν εισακουστήκαμε. Θα ήταν μία καλή κίνηση, γιατί ακόμα τα χρήματα που μένουν στην κυβέρνηση, αν τα δίναμε στον κόσμο, θα ήταν μία ανάσα για όλους τους καταναλωτές. Και θα έχει και όφελος και αυτός που θα έπαιρνε το επίδομα θέρμανση, γενικώς θα έχει όλος ο κόσμος. Τα χρήματα που μένουν θα μπορούσαν να βοηθήσουν να ρίξουν πολύ περισσότερο την τιμή. Τώρα να σας πω το αυτό, άμεση απόδοση του επιδόματος από την Αγγλία ουσιαστικά, γιατί θα μπορούσε να μπει και ως τίτλος έτσι, θα ήταν ό,τι καλύτερο. Ναι, γιατί είχε γίνει. Αν θυμάστε στις περιόδους που έφτασε η αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο σε πολύ ψηλά επίπεδα, είχαν δώσει μία έκπτωση 25 λεπτών και ήταν μία ανακούφιση τότε. Όταν είχε φτάσει η βενζίνη στα 2,20-2,25, αν θυμάστε, τις περιόδους του πολέμου της Ουκρανίας όταν ξεκίνησε, είχαμε φτάσει σε αυτά τα επίπεδα. Τότε είχαν κάνει, τα μεχτός σας εμπάς που δίνανε, κάνανε μία έκπτωση πάνω στην Αγγλία. Αυτό το πράγμα έπρεπε να γίνει και τώρα, γιατί ουσιαστικά ο κόσμος γιατί να κρυώνει. Και να σας πω και κάτι, όσο πιο μειωμένη είναι η τιμή, τόσο περισσότερο καταναλών και πάλι υπάρχει ένα όφελος πάρα πολύ καλό και στην κυβέρνηση, στο κάδρο μας. Είναι ουσιαστικά δύο διαφορετικές προτάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, όπως επίσης και η έκπτωση αυτή, δηλαδή άμεσα το επίδομα θέρμανσης από την Αγγλία να δίνεται στους καταναλωτές, έτσι? Ακριβώς. Ωραία. Νομίζω ότι αυτές οι δύο, από ό,τι κατάλαβα και από αυτά τα οποία λέτε, κύριε Σαμόλη, είναι ότι δεν έχει γίνει τίποτα από τα δύο δεκτά ή δεν συζητήθηκε καν? Όχι, δεν το συζητάει η κυβέρνηση καθόλου. Ειδικά για το ειδικό φόρο κατανάλωσης δεν το συζητάει καθόλου. Ενώ βλέπετε, κυρία Δουργυράκη, ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις 2-3 πρώτες θέσεις με τους υψηλότερους φόρους σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχει γίνει καμία κίνηση, ενώ υπάρχει και όφελος από τον υπερπληθωρισμό λόγω του ΦΠΑ. Ούτε ΦΠΑ μειώθηκε, ούτε ας πούμε και μειώθηκε και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Σύμφωνοι να εισπράττει το κράτος, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να δίνει και στον πολίτη. Δεν γίνεται μόνο να εισπράττουμε, πρέπει να δίνουμε και στον πολίτη. Λοιπόν, κύριε Σαμόλη, 1,20 με 1,24, ας πούμε στο αστικό Ηράκλειο. Ενδοχώρα, μέση τιμή εκκίνησης, στο πόσο? Πιστεύω ότι θα είναι γύρω στα 4 με 5 λεπτά παραπάνω.
Ναι, να πάει δούμε, δηλαδή στο 1,28. Πιθανόν και στο 1,28, ναι. Ίσως και στο 1,28 ενδοχώρα. Να φανταστώ ότι σαφέστατα δεν υπάρχει ζήτηση αυτή την ώρα, διότι έχουμε και τον καλό καιρό, οπότε πάμε λίγο παρακάτω, εκτός αν κάποιοι έχουν σπεύσει να πουν ήδη ότι θέλω μία ποσότητα ΑΒΓ. Ναι, βεβαίως. Αν κάποιος χρειαστεί, βεβαίως είμαστε έτοιμοι να το εξυπηρετήσουμε από εδώ και πέρα. Νομίζω όμως ότι προς το παρόν περιμένει ο κόσμος, ρωτάνε εμένα για την τιμή. Αν και από τα μέσα τα δικά σας έχουν ακούσει περίπου που βρισκόμαστε, πιστεύω ότι περιμένει ο κόσμος με το που αλλάξει λίγο καιρό θα υπάρξει πιο έντονη κίνηση. Φαντάζομαι ότι πολύ περισσότερο περιμένει το εξής, να δει πώς η τάση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης θα κινηθεί, αν υπάρξει περίπτωση αποκλιμάκωσης, έστω να κατέβουμε κάτω από το 1,20-1,24. Η αλήθεια είναι ότι τουλάχιστον στην χθεσινή και προχθεσινή ημέρα ακουγόντουσαν από την Πανελλήνια Ομοσπονδία κάτι τιμές ανάμεσα στο 1,11 ας πούμε με 1,20. Και έως 1,40 αν θυμάστε. Ξεκινάει από 1,10. Είναι για την Αθήνα που δεν έχει μεταφορικά. Τα νησιά τα δείχνει μέχρι 1,40. Μάλιστα. Αυτό το είδατε. Μάλιστα. Είναι κλιμακωτά το σύντοση που έχει. Αλλά πραγματικά θα θέλαμε να είναι το πετρέλαιο σε πολύ χαμηλές τιμές, γιατί βλέπετε ότι έχουμε και αυξήσεις σε αυτό το διάστημα. Έχουμε τώρα 2 εβδομάδες πολύ μεγάλες αυξήσεις. Εκεί που είχαμε φτάσει την αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης σε πολύ χαμηλά επίπεδα, χαμηλά, δεν ήταν πολύ χαμηλά, ήταν στο 1,72-1,73 και σήμερα που λέτε στο 1,82. 1,82 σημαίνει ότι έχουμε μια αύξηση 7 με 8 λεπτά, ίσως και 9. Η ποσότητα που από αυτό την... Αυτό άλλαξε και το πετρέλαιο θέρμανσης, έτσι. Ναι. Άλλαξε το πετρέλαιο θέρμανσης. Ωραία. Πέρυσι η ζήτηση με βάση τα στοιχεία Πανελλήνια έδειξε ότι υπήρχε μια μείωση στο μείον, αν θυμάμαι καλά, 32% κύριε Σαμόλη, πανελλαδικά. Γιατί η κρίση ήταν μεγαλύτερη. Μεγαλύτερη. Δηλαδή ήταν στο μείον 40% η ζήτηση, θέλετε να πείτε. Μπορεί και πει μείον 50 πέρυσι. Θυμάστε ότι δεν είχαμε ούτε καιρικές συνθήκες να έχει παγωνιά, ούτε πολλές βροχές. Η Κρήτη με την υπόλοιπη Ελλάδα σίγουρα είχε 50%, γιατί θα βλέπουμε από τα στοιχεία μας. Η περσινή χρονιά ήταν πολύ 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 κάτω στο πετρέλαιο θέρμανση με το 22 ας πούμε. Ναι. Ωραία, στην Νότια Ελλάδα. Οπότε αν ο καιρός συνεχίσει έτσι όπως είναι, φαίνεται ότι και φέτος θα κινηθούμε στα ίδια επίπεδα. Οι παραγγελίες ωστόσο που ενδεχόμενα δειλά ή ερωτήσεις δειλά που θέλει να κάνει κάποιος, η ποσότητα που παίρνει σε τι αναλογία, γιατί έχουν αλλάξει άρδιν. Συνήθως στην αρχή παίρνουν μεγαλύτερες ποσότητες κάποιοι που το έχουν προγραμματίσει όπως είπατε και εσείς. Οι άνθρωποι που το έχουν προγραμματίσει συνήθως παίρνουν μεγαλύτερες ποσότητες ως αρχή. Σίγουρα δεν έχουν όλη τη δυνατότητα να παίρνουν 1000 λίτρα. Άλλος θα πάρει 200 λίτρα, άλλος θα πάρει 300 λίτρα, άλλος θα πάρει 500 λίτρα. Είναι ανάμεικτες παραγγελίες. Συνήθως το μέσο όρο στα 500 λίτρα, να το πούμε. Που παλιότερα ήταν όλος ο κόσμος μπορούσε να πάρει το χιλιόλιτρο άνετα και να ξαναπάρει όταν θα χρειαζόταν. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια με την υψηλή τιμή έχουμε μικρότερες ποσότητες. Και κάτι άλλο. Και πάμε και σε πολύ μικρές ποσότητες, πολλές φορές σε κάποια κοινωνικά σώματα που δεν μπορούν να αποκριθούν. Να ξέρετε ότι όλοι οι παρατηριούχοι έχουν πάρει εντολή από το Σύνδεσμο Μεσογειακών Ηρακλείου και έχουμε ενημερώσει ότι δεν θα μείνει κανένας άνθρωπος. Δηλαδή, πάντα τώρα και πολλά χρόνια ενημερώνουμε τους παρατηριούχους μας και τους ευχαριστούμε. Δεν έχει ακουστεί κανένα παράπονο. Πάμε και σε πολύ μικρές ποσότητες και σε δύσβατα μέρη και σε παράξενα μέρη που είναι δύσκολο να φτάσεις και όμως τους εξυπηρετούμε όλους τους ανθρώπους αυτούς. Μα αυτό είναι και το ζητούμενο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σαμόλη. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είσαστε καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Σύντομα.